Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, SBC Live, τώρα το κλειδί για τη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της χώρας βρίσκεται στις εξαγωγές, όπως υποστηρίζουν αρκετές μελέτες διεθνών οργανισμών, κυρίως μάλιστα μετά και την εξαιρετικά μάλιστα επιτυχή πορεία των εξαγωγών εν μέσω κρίσης. Για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν λοιπόν οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές, θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Άγγελο Κοτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Καλησπέρα κύριε Κοτσιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας, να διορθώσουμε, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού. Γενικός Διευθυντής λοιπόν του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Κύριε Κοτσιόπουλε, μία εξαιρετικά επιτυχής δεκαετία είναι αυτή που διανύσαμε για τον κλάδο των εξαγωγών. Ποια είναι τα συμπεράσματα και πώς μπορεί να διατηρηθεί κατά τη γνώμη σας η πολύ καλή αυτή πορεία και ενδεχομένως να σημειώσει περαιτέρω άνοδο? Σίγουρα πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Για μας οι εξαγωγές είναι ο τρίτος πυλώνας που μαζί με την ατιλία και τον τουρισμό θα δώσουν όθηση στην ελληνική οικονομία, η οποία περνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Ο οργανισμός έχει σημαντικό ρόλο να παίξει αυτό, γιατί ο στόχος του και ο ρόλος του είναι να βοηθήσει και να προστατεύσει τους Έλληνες εξαγωγείς. Έχει προγράμματα τα οποία έχουν σκοπό τόσο να βοηθήσουν στην ασφάλιση, αλλά κυρίως να δώσουν χρηματοδότηση, γιατί είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Η ρευστότητα στη σημερινή εποχή που οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια ακολουθούν σφιχτή πολιτική και πιέζουν τους εξαγωγείς, είτε να παρέχουν πράγματα της ασφάλισης ή οτιδήποτε άλλα ανταλλάγματα για να δώσουν, και δίνουν με πολύ μικρό ρυθμό χρήμα στην αγορά. Ο οργανισμός έρχεται σε αυτό το σημείο και δίνει λύση στο πρόβλημα των Ελλήνων εξαγωγέων. Μόνο σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή, παρέχει αυτή τη βοήθεια ως προς την ελλειπή ρευστότητα? Ποιος άλλος είναι ο ρόλος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων? Πώς υποστηρίζει λοιπόν τις επιχειρήσεις που τολμούν και στοχεύουν στις διεθνείς αγορές? Ο ρόλος του οργανισμού αρχικά ήταν να ασφαλίζει. Κατόπιν ήρθε το πρόγραμμα της εξωστρέφειας που δίνει τη χρηματοδότηση. Μέσα λοιπόν στο ρόλο του που είναι η ασφάλιση υπάρχει και το κομμάτι της πρόληψης των κινδύνων. Για να ασφαλιστεί κάποιος και να προχωρήσει σωστά με ασφάλεια τις εξαγωγές του, έρχεται στον οργανισμό και ο οργανισμός πλέον, αφού μας δώσει τα στοιχεία του ξένου αγοραστή, εμείς ερχόμαστε, παίρνουμε εμπορικές πληροφορίες και του δίνουμε πλέον με ασφάλεια πόσο μπορεί να κινηθεί και μέχρι ποιο ορίου πρέπει να κινηθεί. Δίνουμε, δηλαδή, παίρνουμε τη φερεγγιότητα, εξετάζουμε τη φερεγγιότητα του ξένου αγοραστή. Έτσι λοιπόν διασφαλίζουμε στον Έλληνα εξαγωγέα να έχει σωστή πορεία και να μπορεί να εξάγει τα προϊόντα του με ασφάλεια. Σε όλα τα επίπεδα λοιπόν του παρέχεται ασφάλεια. Αυτό που θα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοτσιόπουλε, είναι αν υπάρχει το τελευταίο διάστημα αύξηση των ενδιαφερομένων για ασφάλιση των εξαγωγών και αν ναι, σε ποιους λόγους οφείλεται? Σίγουρα θα μιλήσω από πλευράς του οργανισμού, αν και τα τελευταία στοιχεία έδειξαν μια μικρή κάψη των εξαγωγών. Ο οργανισμός το τελευταίο έτος που βρίσκουμε στη διοίκηση του οργανισμού είχε μια αύξηση περίπου το 10%. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, κυρίως γιατί ο οργανισμός είναι ανταγωνιστικός, παρέχει ασφάλιστα χαμηλά που κάνουν τα προϊόντα των Ελλήνων εξαγωγών ανταγωνιστικά. Είμαστε οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από αυτό και μόνο προσπαθούμε να δώσουμε στους Έλληνες εξαγωγείς να έχουν χαμηλό ασφάλιστο και να μπορούν τα προϊόντα τους να έχουν ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη, είναι μόνο τα χαμηλά ασφάλιστρα που προσφέρεται ο λόγος ή υπάρχουν γενικότερα μια ανησυχία και λόγω του ότι τελικά, λόγω της κρίσης, καταλαβαίνουμε και τι εστί παγκοσμιοποίηση, δηλαδή όντως και οι εξαγωγές φέτος που πολύ σωστά σημειώσατε είχαν μια οριακή πτώση του 0,2%, φαντάζομαι κύριε Κοτσιόπουλο ότι οφείλεται στο γενικότερο κλίμα που επικράτησε πέρυσι.
Επομένως. Σίγουρα επηρέασε το όλο σκηνικό που υπήρξε στις γειτονικές χώρες, ξεκινώντας από τις Αραβικές, Συρία και φτάσαμε τώρα Ουκρανία και όλα αυτά. Σίγουρα επηρεάζουν, γιατί οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν στραφεί στις γειτονικές χώρες και που είναι πιο κοντά και μπορούν και πιο εύκολα να πωλούν τα προϊόντα τους. Οπότε επηρέασε αυτό το γεγονός ότι υπήρξε μια αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή στο να μειωθούν κατά κάποιο τρόπο οι εξαγωγές μας. Και να υπάρχει και μια ανησυχία, φαντάζομαι, περαιτέρω, και γι' αυτό το λόγο απευθύνονται σε εσάς. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό είμαστε και εμείς και συνιστούμε στους εξαγωγείς να κινούνται με ασφάλεια, να μας συμβουλεύονται, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, να προλαμβάνουμε τους κινδύνους και να εξάγουν τα προϊόντα τους όσο το δυνατόν καλύτερα και με ασφάλεια. Μου κάνατε μια πολύ ωραία πάσα, κύριε Κοτσιόπουλε, μια και αν αναφερθήκατε στην κρίση που διένυσαν οι γειτονικές μας χώρες και κυρίως του αραβικού κόσμου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε διαπιστώσει ανησυχία πρώτον εκ μέρους των επιχειρήσεων που εξάγουν στην Ουκρανία και τη Ρωσία για αυτή την περίοδο, και αν ο δικός σας οργανισμός έχει κάποιες εκτιμήσεις για το πώς μπορούν να επηρεάσουν οι εξελίξεις εκεί την πορεία των εξαγωγών. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι σίγουρα και οι δύο χώρες και στις δύο χώρες υπάρχουν σημαντικές ελληνικές εξαγωγές, και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Δεν μπορούμε όμως να μην προφυλάξουμε τους εξαγωγείς από τους κινδύνους, οι οποίοι είναι άμεσα ορατοί και στον καθένα και στον απλό πολίτη. Καταλαβαίνει πλέον ότι υπάρχει αστάθεια σε μια χώρα, έχει και συνακόλουθα και κάποιες συνέπειες. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς και προσπαθούμε να πείσουμε τους εξαγωγείς να κάνουν μεν εξαγωγές, να γίνονται με ασφάλεια, να υπάρχει πρόληψη πρώτα, να έχουμε δει τους αγοραστές εκεί και να τους δώσουμε πλέον κατεύθυνση σωστή, ούτως ώστε να αποφύγουν τις περαιτέρω κινδύνους που μπορούν να διατρέξουν και να αποβούν οι κίνδυνοι αυτοί καθοριστικοί για την πορεία των επιχειρήσεών τους. Είναι αρκετές. Έχετε καθόλου στοιχεία για το ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με εξαγωγές πάντα είχαμε στην Ουκρανία και τη Ρωσία? Κυρίως είναι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με αγροτικά προϊόντα, τιμοποίηση αγροτικών προϊόντων, λάδι, πορτοκάλια και όλα αυτά συνακόλουθα. Τα αγροτικά προϊόντα κυρίως έχουν μεγάλη ζήτηση και στις δύο χώρες αυτές, αλλά και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλες εξαγωγές, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Είναι σημαντικές οι εξαγωγές που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις προς τις δύο χώρες, γιατί είναι γειτονικές και είναι και πολύ κοντά και το κόστος είναι μικρό και βολεύει πλέον να υπάρχει αυτή η κίνηση των αγαθών, των αγροτικών προϊόντων προς τις χώρες αυτές. Θα ήθελα, αν μπορείτε βεβαίως, να μας πείτε ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας όσον αφορά, μάλλον συμμετείχατε πρόσφατα, κύριε Κοτσιόπουλε, στο Διεθνές Συνέδριο του Πανελλήνου Συνδέσμου Εξαγωγέων, που είχε τον τίτλο «Εξωστρέφεια», στην οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συνομιλίας μας, ως στρατηγική επιλογή. Πώς λοιπόν ενισχύετε η εξωστρέφεια? Έχετε πει μερικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με την παροχή ρευστότητας, αλλά τι παραπάνω χρειάζεται να γίνει, γιατί όντως οι εξαγωγές είναι το κλειδί για την μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της χώρας μας? Σίγουρα, όπως σας είπα, εμείς σαν οργανισμός ο στόχος μας είναι διπλός. Πρώτον, να φύγουν με ασφάλεια τα προϊόντα και δεύτερον, ο Έλληνες εξαγωγές να μπορέσει να εισπράξει το τίμημα των προϊόντων, τα τιμολόγια που έχει να εισπράξει από τους ξένους αγοραστές. Ναι. Αναφερόμουν και γενικότερα τι χρειάζεται και από πλευράς πολιτείας να γίνει ώστε να ενισχυθεί. Η πολιτεία είναι σίγουρα, η κυβέρνηση έχει σαν πρώτο τη στόχο οι εξαγωγές μαζί να το 2020 να φτάσει στο 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Οπότε καταλαβαίνετε και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την κατεύθυνση και δίνει μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ βοήθεια προς τους Έλληνες εξαγωγείς να κινηθούν, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει, και σήμερα θέλω να τονίσω ότι έχει γίνει συνείδηση πλέον σε όλους ότι οι εξαγωγές είναι, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι το αυτονόητο που πρέπει να γίνει για να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση που την μαστίζει. Και εκεί ερχόμαστε και εμείς πλέον σαν οργανισμός
να βοηθήσουμε, επειδή υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας, με το πρόγραμμα Εξωστρέφεια. Και θέλω να πω το εξής, ότι ξεκίνησε το 2011 το πρόγραμμα αυτό με 200.000 και σήμερα από τον Νοέμβριο του 2013 έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο εξαγωγέα και μπορεί πλέον ο εξαγωγέας να εισπράττει το 80% της αξίας του τιμολογίου του μέσα σε λίγες μέρες από την παράδοση του προϊόντος του στον ξένο αγοραστή. Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής, που θέλω να το ακούσουν οι Έλληνες εξαγωγείς, ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα το Εξωστρέφεια από την ασφάλεια, χωρίς να καταδικάζω την ασφάλεια, γιατί οι εξαγωγείς μπορούν να εντάξουν ορισμένα τιμολόγια ή και όλα στην Εξωστρέφεια, ότι σε περίπτωση ζημιάς, ο εξαγωγέας κρατάει το 80% που έχει πάρει στην Εξωστρέφεια και αν δεν πληρωθεί αφού προκύψει ζημιά, στρέφεται πλέον ο ίδιος ο οργανισμός για να, κατά του ξένου αγοραστή, ενώ στην ασφάλιση πρέπει να περάσει το δίμηνο, τρίμηνο, ανάλογα με την περίπτωση πόσο είναι η πίστοση που έχει κάνει ο εξαγωγέας με τον αγοραστή του, και να διαπιστωθεί η ζημιά, ο ίδιος ο εξαγωγέας να στείλει εξώδικο να γνωστοποιήσει στον αγοραστή του γιατί δεν τον πληρώνει, να περάσουν 2-3 μήνες για να αποζημιωθεί. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος σας, ο ρόλος μάλλον του οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Ολοκληρώνοντας, κύριε Κοτσιόπουλε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το 2014, τόσο αφορά τις εξαγωγές, αυτές καθεαυτές, όσο και για τον δικό σας, για τον οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων? Είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν σας κρύβω, το λίγο διάστημα που είμαι στην διοίκηση του οργανισμού, περίπου ένα χρόνο, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια για να γίνει γνωστό, να γίνουν γνωστά μάλλον τα προγράμματα της ασφάλισης και της χρηματοδότησης, και δεν σας κρύβω ότι, όπως σας είπα, το εξάμεινο που πέρασε περίπου από τον Απρίλιο πέρσι μέχρι και τώρα είχαμε αύξηση 10% και αυτή έχει ανωδική πορεία ο οργανισμός, και πιστεύω ότι συμβάλλουμε καθοριστικά, και αυτός είναι ο ρόλος μας, ούτως ώστε να βγούμε από την οικονομική κρίση, να βοηθήσουμε τους εξαγωγείς στο καυτό πρόβλημα που έχουν της ρευστότητας για όσους έχουν ανάγκη, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, δεν σας κρύβω, ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό, γιατί η ρευστότητα δίνει τη δυνατότητα να έχει ο εξαγωγέας και κάθε επιχείρηση άμεσα τα λεφτά για να μπορεί να κινηθεί, να λειτουργήσει την επιχείρησή της, να πληρώσει τους εργαζόμενους, να πληρώσει την εφορία, να πληρώσει τη ΔΕΗ, οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη. Γιατί οι τράπεζες, σας είπα, ακολουθούν στεκτή πολιτική και δεν δίνουν χρήματα εύκολα πλέον στις εξαγωγές. Και εκεί ερχόμαστε εμείς στο κενό αυτό που υπάρχει, με το Εξωστρέφεια να το καλύψουμε και να δώσουμε λύση στους εξαγωγείς. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και χαίρομαι που ο οργανισμός μπορεί και βοηθάει, γιατί όντως, όπως είπατε και εσείς, οι εξαγωγές θα είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της χώρας. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, λοιπόν, κύριε Κοτσιόπουλε. Και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για την ευκαιρία που είχαμε αυτής της συνομιλίας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.